Ο άγνωστος τηλεφώνησε στην ιστοσελίδα Πρώτο Θέμα και είπε ότι έχουν τοποθετηθεί εκρηκτικοί μηχανισμοί τόσο εδώ στο εφετείο που βρισκόμαστε, όσο και στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Ενημέρωσε ότι οι δύο εκρηκτικοί μηχανισμοί πρόκειται να εκραγούν μετά τις 10.30 το πρωί. Έχει ενημερωθεί η αστυνομία και ακολουθεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα αναγράφει στο σελίδα Πρώτο Θέμα, ο άγνωστος είπε ότι τις επόμενες ημέρες θα αποσταλεί και προκήρυξη η οποία αφορά τη συμφωνία των Πρεσπών. Επαναλαμβάνω, απειλητικό τηλεφώνημα λίγο πριν τις 8 το πρωί στην ιστοσελίδα Πρώτο Θέμα για την τοποθέτηση δύο εκρηκτικών μηχανισμών στο εφετείο εδώ που βρισκόμαστε, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αλλά και στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Σύμφωνα με τον άγνωστο άνδρα, σύμφωνα με τον Καλούντα, η έκρηξη πρόκειται να σημειωθεί, όπως είπε ο ίδιος, στις 10, λίγο μετά τις 10.30. Αξιολογείται από την αστυνομία και ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, Νίκο. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα ενημερώσουμε εκ νέου. Ηλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Πάμε τώρα να δούμε τις ελληνικές σχέσεις, γιατί αναμένεται και το ταξίδι του Πρωθυπουργού που ανακοινώθηκε την ερχόμενη Τρίτη.